Σηκώνει τα χέρια ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας αναφορικά με την εξέλιξη του εμβολιασμού σε ηλικίες άνω των 75 ετών λόγω έλλειψης διαθέσιμων εμβολίων. Οι όποιες ανακοινώσεις περί ανοίγματος της πλατφόρμας για τις ηλικίες 75 και επάνω προφανώς αφορούν άλλες περιοχές της χώρας στις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια και όχι για την περιοχή μας, τονίζει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, επισημένοντας ότι οι συνάδελφοί του δεν φέρουν καμία ευθύνη για το γεγονός ότι δεν μπορούν να βρουν θέσιμο ραντεβού, ζητώντας τους μάλιστα να αποφεύγουν την ταλαιπωρία στα φαρμακεία και να αναμένουν νεότερη ενημέρωση. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Λάρισας και από ό,τι ακούω και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, με έλλειψη εμβολίων για τις ηλικίες από 75 και πάνω. Αυτή τη στιγμή είναι άδικος κόπος για τους ασθενείς να έρχονται στα φαρμακεία και να προσπαθούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού. Δεν υπάρχει και από ό,τι πληροφορούμε θα αργήσει αρκετά να ξεμπλοκάρει το σύστημα για την περιοχή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε στις αρχές Μαρτίου. Στο μεταξύ, ένα κρούσμα βρετανικής μετάλλαξης εντοπίστηκε και στη Λάρισα μετά την ολοκλήρωση της γονιδιωματικής ανάλυσης σε 178 επιλεγμένα νέα δείγματα που ελήφθησαν την περίοδο 29 Δεκεμβρίου έως και 3 Φεβρουαρίου.